Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο αστυνομικός που τραυματίστηκε χθες το βράδυ έξω από το κλειστό γήπεδο στο Ρέντι με ναυτική φωτοβολίδα. Ο 31 ετών άνδρας των ΜΑΤ υπέστη αιμορραγικό σοκ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, το οποίο μάλιστα δεν εφημέρευε, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε την εμπειριστική επίθεση εναντίον των αστυνομικών. Είναι μία από τις εμπριστικές βόμβες Μολότοφ που εξφενδόνησαν οι χούλιγκαν προς τους αστυνομικούς το βράδυ της Πέμπτης έξω από το γήπεδο την ώρα που στο εσωτερικό του έπαιζαν βόλο οι ομάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και αυτή είναι η ναυτική φωτοβολίδα που καρφώθηκε στον αριστερό μυρό του 31χρονου αστυνομικού, ο οποίος δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, περίπου 150 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στη δημιουργία των ΜΑΤ. Η ναυτική φωτοβολίδα προκάλεσε και ακατάσχετη αιμορραγία στον αστυνομικό. Συνάδελφοί του με δύο ημάτες ισχυμικής περίδεσης κατάφεραν να την περιορίσουν. Οι αστυνομικοί με χρήση δακρυγόνων απόθυσαν τους επιτιθέμενους και δηλώνουν βέβαιοι ότι κάποιοι από αυτούς μπήκαν ξανά μέσα στο γήπεδο. Κυρίες που έχουμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξαναμπήκαν στο γήπεδο. Και κάποιοι από τους ανθρώπους που έχουν προσαχθεί μπορεί κάτι να γνωρίζουν. Θα καταθέσουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν δει κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους. Η ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο έγινε αποπνικτική και ο αγώνας διεκόπη. Μετέφεραν τον αστυνομικό των ΜΑΤ στο πλησιέστερο νοσοκομείο, το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όπου παρόλο που δεν εφημέρευε, άνοιξε για να τον περιθάλψουν, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα και κάθε δευτερόλεπτο ήταν κρίσιμο. Ο 31χρονος από τη Θεσσαλονίκη υπέστη ανακοπή καρδιάς και χρειάστηκαν 10 λεπτά οι θεράποντες ιατροί για να τον επαναφέρουν στη ζωή με τη μέθοδο κάρπα. Σύσσωμη, η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάστασή του. Η επίθεση αυτή δεν πρέπει και δεν θα μείνει ατιμόρυτη. Είναι ζήτημα νομιμότητας και είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Η ελληνική αστυνομία εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως και το σύνολο της κοινωνίας, πληρώνει βαριά την οπαδική βία, τη βία με οπαδικό υπόβαθρο, από αγέλες χούλιγκαν. Η αντιμετώπιση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων οφείλει και πρέπει να είναι διαρκής. Στο γήπεδο πολύ γρήγορα κατέφθασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν στην προσαγωγή όλων των ενήλικων ανδρών που ήταν μέσα στο χώρο. Και οι 424 μεταφέρθηκαν στο κτίριο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην Πετρουράλη. Έξω από αυτό συγκεντρώθηκαν συγγενείς των προσαχθέντων, οι οποίοι για λίγα λεπτά έκλεισαν και το δρόμο. Είμαστε εδώ από τις 11 η ώρα και δεν υπάρχει ούτε μία ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία και από το ελληνικό κράτος. Είδαμε απ' έξω από τα παράθυρα κάποιους καπνούς και νιώσαμε κάποιες αναθυμιάσεις. Ανοίξαμε κάποια παράθυρα πρώτα έτσι ενστικτοδός για να εξαεριστεί ο χώρος. Μπήκαμε στο γήπεδο και μας έχουν μπλοκάρει. Δεν τους αφήνανε να φύγουν. Και ούτε με αφήσανε να το δω και δεν μας ενημερώνουν. Οι ομοσπονδίες των αστυνομικών και των αξιωματικών κάνουν λόγο για δολοφονική επίθεση. Οργή για αυτούς που με ξεκάθαρα ανθρωποκτόνο πρόθεση επιτέθηκαν σε ένα όργανο της πολιτείας την ώρα που έκανε τη δουλειά του σε έναν αστυνομικό που έβγαζε το μεροκάματό του. Οργή για όλους αυτούς που συγκαλύπτουν, υποθάλπτουν, υποστηρίζουν, μισθοδοτούν τις αγέλες των δίποδων χούλιγκαν με τα ζώδια ένστικτα. Ο βαρύτατος τραυματισμός του αστυνομικού προκάλεσε και την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται ο αστυνομικός, βρίσκεται η Δέσποινα Μανδρανή. Έξω από το τμήμα μεταγωγών, όπου είναι συγκεντρωμένοι οι συγγενείς των 424 προσαχθέντων, βρίσκεται ο Σπύρος Λεβιδιώτης και στα δικαστήρια του Πειραιά η Λία Κοντοπούλου. Δέσποινα, να ξεκινήσουμε από σένα και να μας ενημερώσεις, παρακαλώ, για την κατάσταση της υγείας του αστυνομικού. Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο 31 ετών αστυνομικός Νίκο. Οι γιατροί δίνουν μάχη από εχθές ώστε να μην υπάρξει σύψη στο πόδι του, καθώς θυμίζουμε ότι το αφαιρέθηκε μεταλλική βολίδα 5 εκατοστών. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ένας ακόμα μικροχειρουργικός καθαρισμός στη μυριαία αρτηρία. Να αναφέρουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται στο πλευρό του η οικογένειά του και έχουν έρθει από νωρίς το πρωί από την Θεσσαλονίκη, καθώς και συνάδελφοί του που είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους γιατρούς, οι οποίοι τον παρακολουθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, Νίκο, οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για τη ζωή του, καθώς ο άτυχος αστυνομικός υπέστη αιμορραγικό σοκ μετά την επίθεση με τη φωτοβολίδα.
Να ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Μανδρανή. Οι ευχές όλων μας συνοδεύουν τον νέο αυτό άνθρωπο. Είναι μόλις 31 ετών. Τώρα, Σπύρο, έρχομαι σε σένα. Ποια είναι η κατάσταση έξω από το μεταγωγόν και τι γίνεται με τους 424 προσαχθέντες, τι θα γίνει με αυτούς? Περίπου οι μισοί έχουν αποχωρήσει από την αστυνομική διεύθυνση, καθώς δεν πρόκειψαν στοιχεία σε βάρος. Ωστόσο, περισσότεροι από 200 είναι οι οποίοι παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα. Συμπληρώνονται σχεδόν 20 ώρες από τη στιγμή που προσήχθησαν από το κλειστό Μερίνα Μερκούρι από το Ρέντι στο συγκεκριμένο χώρο. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν μια συγκεκριμένη διαδικασία για όλα αυτά τα άτομα. Τους κατέγραψαν, πήραν δακτυλικά αποτυπώματα, πήραν DNA. Και μέσα από κάποια και εφάρμοσαν μια διαδικασία με ειδικές στεγνίες που τις τοποθέτησαν στα χέρια και στα ρούχα τους, ώστε να ανοιχνεύσουν υπολείμματα από την ναυτική φωτοβολίδα που εκτοξεύτηκε χθες το βράδυ σε βάρος του αστυνομικού έξω από το γήπεδο. Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί αμέσως μετά στους χώρους του γήπεδου, βρήκαν σε τοαλέτες κάποια ευρήματα τα οποία είναι σημαντικά. Έχουν βρει σουγιά, έχουν βρει καμένες μπλούζες, φωτοβολίδες, κροτίδες. Όλα αυτά βρέθηκαν σε τουαλέτες όπου άγνωστοι επιχείρησαν να τα καταστρέψουν αμέσως μετά τα επεισόδια για να εξαφανίσουν πιθανά στοιχεία που θα τους συνέβαιαν με αυτή την επίθεση. Τα στελέχη ασφάλειας θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια αλλά και ο άνδρας ο οποίος έριξε τη φωτοβολίδα να είναι ανάμεσα στους προσαχθέντες. Για τον λόγο αυτό δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες η συγκεκριμένη έρευνα των αστυνομικών ώστε να μπορέσουν να έχουν στοιχεία και να μπορέσουν να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Την ίδια στιγμή έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες συγγενείς και φίλοι των προσαχθέντων έξω από το κτίριο στην Πέτρου Ράδη. Περιμένουν απαντήσεις, περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να επιστρέψουν στις συγγενείς τους στα σπίτια τους. Νίκο. Να ευχαριστήσω τον Σπύρο Λεβιδιώτη. Όπως ακούσατε, τα θλιβερά γεγονότα στον αγώνα βόλεϊ προκάλεσαν την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Λία Κοντοπούλου, τι ζητάει η κυρία Γεωργία Αδηλίνη? Η κυρία Δηλίνη Νίκο ζητεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά να προβεί σε μία σειρά από ενέργειες προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης ο οποίος τραυμάτισε πολύ σοβαρά τον αστυνομικό, αλλά να ταυτοποιηθούν και όλοι όσοι συμμετείχαν στα έκτροπα έξω από το γήπεδο στην περιοχή του Ρέντι. Ζητεί λοιπόν να διερευνηθεί εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα τα οποία διώκονται αυτεπαγγέλτως και είναι πολύ σοβαρά. Ανάμεσα σε αυτά είναι η εγκληματική οργάνωση, η απόπειρα ανθρωποκτονίας, η διέγερση σε διάπραξη αδικημάτων, οι βιοπραγίες αλλά και άλλα αδικήματα. Ενώ παράλληλα, Νίκο, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά να υποπτεύσει προσωπικά τις έρευνες της αστυνομίας. Να ευχαριστήσω τη Λία Κοντοπούλου. Δεν είναι η πρώτη δολοφονική επίθεση και δεν θα είναι η τελευταία, λένε αστυνομικοί μιλώντας στον Αντένα. Χαρακτηρίζουν επιδερμικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την οπαδική βία και ζητούν να απομακρυνθούν τα μάτα από τα γήπεδα. Ήταν μια απρόκριτη επίθεση. Συνάδελφός μας έφαγε μολότοφ και κάηκε. Το φάμα γλιτώσαμε. Δεν είχαμε νεκρό. Όλοι τους έμπειροι αστυνομικοί σε μάχημες υπηρεσίες. Στα ΜΑΤ στην ομάδα ΖΙΤΑ. Έχουν δεχθεί επιθέσεις από χούλιγκαν όπως αυτή σε βάρος του 31 ετών αστυνομικού. Οι μαρτυρίες τους στην κάμερα του Αντένα δείχνουν πως κάθε εβδομάδα στα γήπεδα παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Δεν έχουν υπάρξει παρόμοιοι τραυματισμοί, έχουν υπάρξει και άλλοι τραυματισμοί, αλλά παρόμοιοι τραυματισμοί πρόκειται περί τύχης. Εμείς παίζουμε με την τύχη, με τις ζωές μας και με την τύχη. Δυστυχώς φαίνεται ότι το μάτι ακόμα και της εκάστοτε πολιτικής και φυσικής ηγεσίας έχει συνηθίσει την εικόνα των 20 αστυνομικών των δημηριών να τρώνε πέτρες, μολότοφ, φωτοβολίδες. Αυτές οι επιθέσεις είναι δολοφονικές. Στρέφονται ξεκάθαρα κατά εμάς των αστυνομικών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι δεν είναι πλέον να πετάξω, να σπάσω μία πέτρα και να πετάξω. Έχουν εξελιχθεί και αυτοί προς το χειρότερο. Χαρακτηρίζουν επιδερμικά τα μέτρα που έχουν πάρθει για την οπαδική βία και ζητούν την απομάκρυση των αστυνομικών από τα γήπεδα. Δεν έχει καμιά δουλειά η αστυνομία να παρέχει τις υπηρεσίες σε ανώνυμες εταιρείες και πόσο μάλλον έτσι όπως έχουν καταντήσει τα ελληνικά γήπεδα με οπαδικούς στρατούς, με δολοφονίες. Φιλάμε ανώνυμες εταιρείες
Γιατί η οπαδική βία δυστυχώς έχει μεταφερθεί στις πλατείες στους δρόμους. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση με αφορμή την δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού έξω από το γήπεδο. Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι. Καλούμε τον κύριο Πρωθυπουργό να διακόψει άμεσα, σήμερα, όλα τα πρωταθλήματα σε κάθε άθλημα έως ότου σταματήσει η εγκληματική δραστηριότητα όλων αυτών των υποκειμένων. Καλούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να σταματήσουν από ταύτη στη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων για οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία δικαιολογία. Οι αστυνομικοί μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου δηλώνουν την θλίψη τους για το κατάντημα, όπως λένε, του αθλητισμού. Πάμε τώρα στη Λίτσα Ιωάννου. Πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός. Λίτσα. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός πήρε θέση για τα θλιβερά επεισόδια που έλαβαν χώρα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και τονίζει ότι ξεκίνησαν μετά τον νικηφόρο πρώτο σετ των Ερυθρόλευκων δίχως προφανή λογοκέτεια και ότι ο σοβαρός τραυματισμός έλαβε χώρα σε παράδρομο απόσταση σχεδόν 500 μέτρων από το κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι τα γεγονότα που αποδεικνύουν ότι υποκινήθηκαν από ταραξίες οι οποίοι πιθανότατα δεν επέστρεψαν σε αυτό μετά τη λήξη τους, αλλά αποχώρησαν προς άγνωστες κατευθύνσεις. Καθώς θα ήταν πολύ εύκολο για την αστυνομία να τους εγκλωβίσει και να τους συλλάβει με βάση τις δυνάμεις που ήδη διέθετε στην περιοχή. Ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός, να πούμε, κάνει λόγο για την ομοίρια των φιλάθλων εντός του κλειστού γηπέδου με τη χρήση βίας, επειδή τραυματίστηκε ο αστυνομικός και συνεχίζει. Δεν έχετε παρά να καταθέσετε τις αστυνομικές σας ταυτότητες και να παραιτηθείτε χθες, ζητώντας ταπεινά συγγνώμη τόσο από το σοβαρό τραυματισμένο συνάδελφό σας, όσο και τους οικείους του και την ελληνική κοινωνία. Η ανακοίνωση κλείνει λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα τις αξίες του προς κάθε πολιτική, αθλητική και δικαστική αρχή. Να ευχαριστήσουμε τη Λίτσα Ιωάννου. Το σύνολο των πολιτικών κομμάτων καταδικάζει τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού, στυλιτεύοντας τα φαινόμενα ατιμορρησίας και την κατάσταση που επικρατεί στους αθλητικούς χώρους. Παρέμβαση της πολιτείας ώστε να μπει ένα τέλος στην οπαδική βία ζητούν τα κόμματα, καταδικάζοντας τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού. Για τις παρεμβάσεις μας σε επίπεδο ποινικού κώδικα, αλλά κυρίως τη στάση μας σε επίπεδο εφαρμογής του νόμου, θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτήν την αυτονόητη μάχη με κάθε μας θεσμικό όπλο μέχρι τέλους. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε χθες το βράδυ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον τραυματία αστυνομικό που δίνει μάχη για τη ζωή του. Φίλαθλοι που πάνε να παρακολουθήσουν ένα άθλημα και φοβούνται για τη ζωή τους. Αστυνομικοί που πάνε σε έναν αγώνα να κάνουν τη δουλειά τους και φοβούνται για τη ζωή τους. Η σημαία της ασφάλειας που διαφημίζει η κυβέρνηση έχει υποσταλεί εδώ και καιρό. Όπως εμείς όλοι το πρωί πηγαίνουν στη δουλειά τους, αλλά η φύση και η υφή του επαγγέλματος αυτού, όπως είναι οι Έλληνες αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και οι ενόπλες δυνάμεις, ενδεχομένως να μην γυρίσουν το βράδυ. Μέτρα για την εξάλληψη της βίας από τους χώρους του αθλητισμού ζήτησε το ΠΑΣΟΚ με την Άντια Γιαννακοπούλου μετά την επίσκεψή της στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Ο χθεσινό απαράδεκτο περιστατικό είναι η σταγόνα η οποία ξεχύλισε το ποτήρι. Χρειάζεται η άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού δυστυχώς παραμένουν ανεφάρμοστες. Συνεχίζουμε να λειτουργούν τα αθλήματα όχι με την έννοια της δράσης κάποιων οπαδών, αλλά της δράσης κάποιων συμμοριών, οι οποίες κυριολεκτικά δρούν ανεξέλεκτα. Οφείλουμε αυτές τις κρίσιμες και τραγικές στιγμές να επαναλάβουμε ότι η ελληνική αστυνομία πρέπει να αποσυρθεί από τα γήπεδα κατά τα πρότυπα όλων των πολιτισμένων χωρών. Τον αποτροπιασμό τους εξέφρασαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Η ελληνική κοινωνία έχει κουραστεί από τις ρητορικές εξαγγελίες. Καλύτερα να μην τις ακούσουμε για μία ακόμη φορά. Η ανασφάλεια σκιάζει ολόκληρη τη χώρα. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι πολλές για την ανεξέλεγκτη οπαδική βία. Όσο θα υπάρχει ατιμορρησία, τα φαινόμενα αυτά θα πολλαπλασιάζονται. Τα κόμματα ζήτησαν ενημέρωση της Βουλής για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων οπαδικής βίας. Έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας συγκαλεί αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Πάμε στο Σπύρο Μουρελάτο για να μας πει περισσότερα. Σπύρο.
Νίκο, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί οργή για το χθεσινό νέο σοβαρό κρούσμα παδικής βίας, με τον 31χρονο αστυνομικό να χαροπαλεύει έως και τη στιγμή που μιλάμε. Ο Πρωθυπουργός το πρωί ζήτησε τη σύγκληση έκτακτη σύσκεψη, αφότου επιστρέψει στην Ολλανδία που βρίσκεται απόψε, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και τον αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, αλλά και των Υπουργών Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου, Άκη Κέρτσου και του Υφυπουργού Γιάννη Μπρατάκου. Πληροφορίες του Αντένα επιμένουν πως βρισκόμαστε ενώπιον δραστικών μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης. Συμμετέχουν στην αυριανή σύσκεψη, μου έλεγε χαρακτηριστικά πως όλα πλέον είναι πάνω στο τραπέζι και ανοιχτά. Ενώ άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος που επεσήμαινε πως το Μέγαρο Μαξίμου δεν πρόκειται να κάτσει με τα χέρια σταυρωμένα. Μετά και τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρί και τη δέσμη μέτρων που είχε ανακοινώσει τότε η κυβέρνηση στα μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή ανοχή σε κρούσματα οπαδικής βίας, Νίκο. Σπύρο, πληροφορούμε ότι υπάρχουν πάνω στο τραπέζι προτάσεις όπως αυτή της απόσυρσης της ελληνικής αστυνομίας από τα γήπεδα. Ναι, και αυτό με την έννοια, λένε πηγές μου, ότι θεωρεί αυτός που το προτείνει και θα το προτείνει αύριο στη σύσκεψη, ότι η ΠΑΕ είναι εμπορικές επιχειρήσεις και θα πρέπει οι ίδιες να αναλάβουν την ασφάλεια των αγώνων από τους οποίους εισπράττουν χρήματα μέσω των εισιτηρίων, με την πολιτεία βέβαια να εποπτεύει και αν χρειαστεί να προχωρήσει σε ακόμη αυστηρότερα μέτρα. Ενώ φαίνεται ότι θα πέσει στο τραπέζι και η πρόταση για πιθανή διακοπή του πρωταθλήματος. Νίκο, το ένα φέρνει τ' άλλο. Προφανώς οι ΠΑΕ, κατά το Μέγαρο Μαξίμου, πρέπει να περιφρουρήσουν αυτό το προϊόν το οποίο τους αποφέρει χρήματα. Είναι μια εισήγηση αυτή ακριβώς που μόλις μετέφερε, στην απόσυρση δηλαδή της αστυνομίας, η οποία σε μεταγενέστερο στάδιο φτάνει έως και τη διακοπή των πρωταθλημάτων. Μολονότι, να το πούμε και αυτό, υπάρχουν σοβαρά αντεπιχειρήματα σε ό,τι αφορά την προσωρινή διακοπή των πρωταθλημάτων, Νίκο. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Σπύρο Μουρελάτο. Το περιστατικό με το βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού δεν είναι η μόνη μαύρη σελίδα στην ιστορία του αθλητισμού. Πριν από 37 χρόνια έχασε τη ζωή του στο γήπεδο Αλκαζάρ, χτυπημένος και πάλι από φωτοβολίδα τότε, ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπλιώνας. Η δολοφονική επίθεση εναντίον του αστυνομικού ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες για τον ελληνικό αθλητισμό. Τον Οκτώβριο του 1986, ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπλιώνας, στα 29 του χρόνια, έχασε τη ζωή του στο γήπεδο Αλκαζάρ, με μια φωτοβολίδα να καρφώνεται στο λαιμό του στον αγώνα της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ, παγώνοντας όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 1991, τα σοβαρά επεισόδια στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια προκάλεσαν το θάνατο του 17χρονου φιλάθλου των Πειραιωτών, Γιώργου Παναγιώτου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με φωτοβολίδα στην κοιλιά. Πρέπει πλέον να επέμβει η πολιτεία. Μαζί με την αστυνομία μπορούν, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι υποκινητές. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα από ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, αλλά ενδιαφέρονται για προσωπικά τους ωφέλη. Μία ακόμη μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού γράφτηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κλειστό του Ρέντι και μάλιστα σε αγώνα για το League Cup στο βόλεϊ. Οι διαιτητές προχώρησαν στην οριστική διακοπή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο σετ του αγώνα, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική μετά τη χρήση χημικών στα επεισόδια που έγιναν εκτός γηπέδου. Δυστυχώς είμαστε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Τα πράγματα αντί να φτιάχνουν πάνε στο χειρότερο. Είναι φανερό ότι κάποιοι δεν θέλουν να απαλλαγεί ο αθλητισμός από τη βία. Να αναδειχθούν οι αξίες του αθλητισμού και ο ρόλος του στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Με τους αστυνομικούς να βάζουν στο τραπέζι το σενάριο για διακοπή των πρωταθλημάτων σε όλα τα αθλήματα. Διαφωνώ με αυτό που λένε οι αστυνομικοί, γιατί κατά τη γνώμη μου θα είναι μια νίκη της θλιβερής μειοψηφίας των χολιγκάνων. Χωριά που θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στον χώρο που ζουν χιλιάδες οικογένειες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα για τον αγώνα της Δευτέρας με την τοπική ομάδα για τη Στίχημαν Basket League. Για την τύχη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην προημιτελική φάση του League Cup στο βόλεϊ θα μας ενημέρωσει τώρα ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Γιώργο. Νίκο, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος Βόλης σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε ότι το σύνολο των εγγράφων που αφορούν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό θα παραπευθούν άμεσα στον αθλητικό δικαστή της ΕΣΑΠ, ο οποίος θα κρίνει την τύχη του αγώνα. Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκαν, Γιώργο, και τα μέτρα που προτείνει η ΕΠΟ για τους διαιτητές στο ποδόσφαιρο
μετά τα όσα επεισοδιακά συνέβησαν στο Βόλο. Ακριβώς, Νίκο. Η διοίκηση της ΕΠΟ είχε συνάντηση σήμερα με τους διαιτητές και θα προτείνει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που θα συνεδριάσει Δευτέρα, τα εξής μέτρα για την προστασία των διαιτητών. Θα ανακαλείται ο ορισμός διαιτητή και δεν θα δεξάγεται παιχνίδι ομάδας που με πρώτερη ανακοίνωση έχει στραφεί κατά των διαιτητών που έχουν οριστεί. Θα ζητηθεί να βρίσκεται αστυνομικός της υποδιέθεσης αθλητικής βίας στο χώρο των αποδυτηρίων στα παιχνίδια για προστασία. Η ΕΠΟ θα αποκαταστήσει οποιαδήποτε υλική ή γενικότερη ζημιά την οποία τυχόν θα υποστεί κάποιος διαιτητής, αυστηροποίηση των ποινών για δυσφημιστικές κρίσεις και επιθέσεις κατά αξιωματούχων διαιτησίας, άμεση έναρξη των διαδικασιών για την εφαρμογή της επαγγελματικής διαιτησίας από την ΕΠΟ, η Ομοσπονδία θα αναλάβει τη νομική κάλυψη των διαιτητών. Να πούμε, Νίκο, ότι οι Έλληνες διαιτητές δηλώνουν ότι συμπαραστέκονται στο τραυματία αστυνομικό και στην οικογένειά του και τονίζουν ότι έφτασε η ώρα για σκληρές αποφάσεις. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη.